Έντονα είναι τα περιστατικά βανδαλισμού δημόσιων χώρων, καθώς από ό,τι φαίνεται το ένα διαδέχεται το άλλο. Από τα γκράφιτι στην πλήρη διάλυση ξύλινης περίφραξης, οι δράστες φαίνεται πως δεν έχουν σταματημό, αφού σπάζουν και ρημάζουν ό,τι μπορούν με νεότερο θύμα τους, τις παιδικές χαρές, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και δεν έχουν ακόμα παραδοθεί ολοκληρωτικά προς το Δήμο Καβάλας, αφού μένουν 18 μήνες από την αποπεράτηση του έργου και την ευθύνη πλέον φέρνει ο εργολάβος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος. Υπάρχουν οι τεχνολογίες, υπάρχει η διαδικασία όπου κάμερες αναγνωρίζουν το πρόσωπο και το θολώνουν, άρα ποτέ δεν καταγράφεται πρόσωπο, παρά μόνο με εισαγγελική εντολή που μπορεί στα σημεία του βίντεο να ξεθολώσει το πρόσωπο. Δεν έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν φανταζόμουν ότι η λιθιότητα που ως γνωστόν έχουμε ξαναπεί είναι ανίκητη, θα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Μετά τον πρόσφατο βανδαλισμό της Ολοκαινούργιας Παιδικής Χαράς του Παλιού, σειρά είχε τόσο η Παιδική Χαρά του Μυγδαλεώνα, όσο και αυτή του Πάρκου του Φαλήρου, στην οποία οι δράστες προχώρησαν σε γκράφιτι πάνω στα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά. Σε βανδαλισμούς και γκράφιτι προχώρησαν άγνωστοι στις ανακαινισμένες παιδικές χαρές του Δήμου Καβάλας, προκαλώντας προβλήματα τόσο στον εργολάβο, όσο και στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τι μπορείς να πεις εκτός από απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δυστυχώς οι λέξεις θερεύουν μπροστά σε τέτοια ανοησία. Έχουν ξοδευτεί 450.000 ευρώ από το Δήμο Καβάλας για να φτιάξουμε τις πιστοποιημένες, τις τέλειες παιδικές χαρές για τα παιδιά μας να μπορούν να περάσουν όμορφα. Και κάποιος βρήκε να βανδαλίσει το παιχνίδι του παιδιού. Σε έναν άνθρωπο που βανδαλίζει παιδικό παιχνίδι, νομίζω ότι πραγματικά οι λέξεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Η αυτοπιστασία θα προσπαθήσει να κάνει κάποιες από τις ζημιές. Το έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμα, άρα χτυπάνε και τον εργολάβο αυτή τη στιγμή. Είναι καταστάσεις τις οποίες πραγματικά σταματάς να συζητάς. Δεν μπορείς να συζητήσεις με κάτι. Είμαι πολύ κοντά στο να ξεκινήσω να πάρω τη δικαστική οδό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή εδώ η συζήτηση τελειώνει.